Γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε στο Planners Advisor. Το ίδιο της αμπέλου, η γνωστή χολέρα που λένε οι παγιοί, είναι μετά τον περονόσπορο η πιο σημαντική ασθένεια του εμπελώνα. Μάλιστα σε ξηροθερμικές περιοχές όπως ας πούμε είναι η Κρήτη, η ασθένεια θεωρείται ενδημική και πιέζει συνεχώς τους αμπελώνες με αποτέλεσμα να προκαλεί αρκετές ζημιές στην παραγωγή, ειδικά όταν υπάρξει αμέλεια στην αντιμετώπιση της. Η ασθένεια είναι ιδιαίτερα ζημιογόνα στα επιτραπέζια σταφύλια, στα οποία μειώνει ραγδαία την εμπορευσιμότητά τους. Εκτός από την επιβαρημένη εμφάνιση του σταφυλιού από το ίδιο δημιουργεί και πληγές που αποτελούν πύλη εισόδου άλλων μυκήτων που δημιουργούν δευτερογενείς μολύνσεις όπως ο βοτρίτης και η όξινη σύψη που δημιουργούν τις λεγόμενες σαπίλες στα σταφύλια. Η ασθένεια προσβάλλει όλα τα υπέργεια μέρη του φυτού, φύλλα, άνθη, καρπούς και λιγότερο τους βλαστούς. Στα φύλλα δημιουργεί χλωρωτικές κοιλίδες μικρής διαμέτρου που καλύπτονται από το γκρίζο χνούδι, κυρίως στην κάτω επιφάνεια. Οι κοιλίδες αυτές σταδιακά επεκτείνονται και σταματάνε την ανάπτυξη του φύλου, το οποίο συρρυκνώνεται και καρουγιάζει. Στο σταφύλι προκαλεί ζημιές στις ρόγες, οι οποίες καλύπτονται από λευκή εξάνθηση, ξηραίνονται και πέμπτουν όταν είναι μικρές, ενώ όταν είναι μεγάλες δημιουργούνται σκουρόχρωμες περιοχές με γκρίζα εξάνθηση, η επιδερμίδα νεκρώνεται και σχίζεται. Αποτελεί έναν αόρατο εχθρό, καθώς όταν κάνει την εμφάνισή του, η αντιμετώπιση του είναι πολύ δύσκολη, γι' αυτό πρέπει να λαμβάνονται απαραίτητα προληπτικά μέτρα. Πώς να φτιάξουμε τώρα ένα επιτυχημένο πρόγραμμα αντιμετώπισης του οειδίου? Πριν από κάθε πρόγραμμα ψεκασμών, θα πρέπει να κατανοήσουμε καλά το ποιες είναι οι ευνοϊκές συνθήκες για την ασθένεια. Το οειδίο λοιπόν μολύνει αρχικά τη νέα βλάστηση όταν υπάρξουν συνθήκες υψηλής σχετικής υγρασίας την άνοιξη, με τα ασκοσπόρια να διαδίδονται με το νερό της βροχής. Οι δευτερογενείς μολύνσεις όμως δεν απαιτούν ούτε σταγόνα νερού ούτε υψηλή σχετική υγρασία. Τα κονίδια μεταφέρονται με τη βοήθεια του ανέμου και οι μολύνσεις ευνοούνται από θερμοκρασίες 21 με 30 βαθμούς Κελσίου και σχετική υγρασία από 60% και πάνω, χωρίς να είναι απαραίτητες οι βροχές. Το πρόγραμμά μας θα πρέπει να ξεκινάει με την έναρξη της βλάστησης και όχι πιο νωρίς. Ξέρω, υπάρχουν πολλοί παραγωγοί που επεμβαίνουν στο φούσκωμα των οφθαλμών ή και ακόμη πιο πριν με μεγάλες δόσεις βρέξιμου θειαφιού ή θεία ζεστίου, κάτι που δεν έχει δείξει σημαντική μείωση των μολύσεων και σύμφωνα με μελέτες δεν επιφέρει αποτελέσματα στην καταπολέμησή του. Το ίδιο για να μολύνει χρειάζεται πράσινο ιστό, δηλαδή θα πρέπει να έχει ξεκινήσει νέα βλάστηση του εμπελώνα. Μετά από χρονιές έντονης προσβολής, καλύτερο μέτρο αντιμετώπισης είναι η απομάκρυνση των υπολοιμάτων του κλαδέματος μακριά από τον αμπελώνα και το κάψιμό τους. Το πόσο ευαίσθητη είναι μία ποικιλία και φυσικά αν προορίζεται για ενοποίηση ή για επιτραπέζιο σταφύλι, παίζει μεγάλο ρόλο στο πρόγραμμα αντιμετώπισης. Στις ενοποιήσιμες ποικιλίες χρειάζονται λιγότερες επεμβάσεις από τις επιτραπέζιες, στις οποίες αν μας ξεφύγει ο μύκητας, μπορεί να προκαλέσει τεράστια υποβάθμιση ποιότητας. Σε ένα συνηθισμένο πρόγραμμα επεμβάσεων, για τα ενοποιήσιμα σταφύλια χρειάζονται τουλάχιστον 4 ψεκασμοί σε συγκεκριμένα κομβικά στάδια, ενώ για τα επιτραπέζια χρειάζονται και κάποιοι συμπληρωματικοί οπωσδήποτε. Τα 4 κομβικά σημεία αυτά που πρέπει να γίνει οπωσδήποτε επέμβαση είναι πρώτον η έναρξη της βλάστησης, στα πρώτα φύλλα δηλαδή, όταν το μήκος βλάστησης είναι περίπου 5 με 6 εκατοστά. Στην άνθηση, στην καρπόδεση και 1 με 2 εβδομάδες μετά την καρπόδεση. Από εκεί και πέρα εξαρτάται από τις εγκληματικές συνθήκες που επικρατούν. Τα σταφεία είναι ευαίσθητα μέχρι το στάδιο του γυαλίσματος, μετά δεν προσβάλλονται από την ασθένεια. Από τα μυκητοκτόνα που υπάρχουν διαθέσιμα, το κυριότερο είναι το θιάφι, το οποίο είναι το βασικό όπλο και στον βιολογικό αμπελώνα. Μπορεί να εφαρμοστεί είτε σε βρέξιμη μορφή είτε σε σκόνη επίπασης, με τη σκόνη να είναι πολύ δραστικότερη, απλά θέλει μεγάλη προσοχή στις υψηλές θερμοκρασίες.
Πάνω από τους 30 βαθμούς Κελσίου δεν ρίχνουμε στα φύλλα σκόνη, παρά μόνο κάτω. Οι εφαρμογές πρέπει να γίνονται ανά 7 ημέρες όταν έχουμε ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη του μύκητα, ενώ όταν δεν επικρατούν ευνοϊκές συνθήκες μπορεί το μεσοδιάστημα να γίνει από 7 να γίνει 10, να πάει και 10 ημέρες. Επίσης το θιάφι δεν έχει καλή δράση σε θερμοκρασίες κάτω των 18 βαθμών Κελσίου. Τελευταία επέμβαση με θιάφι, ειδικά σε εινοποιούσιμους απελώνες, γίνεται ένα μήνα πριν τη συγκομιδή. Τα υπόλοιπα συμβατικά μυκητοκτώνα, τριαζόλες, στρομπιλουρίνες κτλ. Συνήθως έχουν μία δράση από 10 ημέρες με 14, από 10 έως 14 ημέρες, ενώ όταν δεν επικρατούν ευνοϊκές συνθήκες για το μύκητα, το διάστημα αυτό μπορεί να γίνει έως και 3 εβδομάδες, δηλαδή 21 μέρες. Οπωσδήποτε πρέπει να γίνεται εναλλαγή δραστικών με διαφορετικό τρόπο δράσης για την αποφυγή ανθακτικότητας του μύκητα. Για παράδειγμα, μετά από μια εφαρμογή με τριαζόλ, π.χ. πενκοραζόλ, να εφαρμοστεί μια στρομπιλουρίνη, όπως αζοξυστρομπίνη ή τριφλοξυστρομπίνη κτλ. Αυτά πάνω κάτω, αν συνυπολογίσουμε, θα φτιάξουμε ένα πολύ καλό πρόγραμμα επεμβάσεων και θα αντιμετωπίσουμε το ίδιο με επιτυχία. Για τυχόν απορίες, αφήστε το σχόλιο σας στο βίντεο ή επικοινωνήστε μαζί μας στο παρακάτω email. Σας ευχαριστούμε πολύ.